Κύριε Δουλιανίτη, ανεβάσατε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες στο Facebook. Περιγράψτε μας λίγο το τι συνέβη, γιατί είσαστε αυτόπτης μάρτυρας. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νοσηλεύτηκα σε θάλαμο στο νοσοκομείο της Κερκυράς και ο συγκεκριμένος ασθενής για 5 μέρες από τις 7 που ήμουν εκεί ήταν απέναντί μου, στο απέναντι κρεβάτι. Ερχόταν καθημερινά ο Ερυθρός Σταυρός και τον τάιζε και του άλλαζε πάνες, αλλά τις περισσότερες ώρες ο συγκεκριμένος άνθρωπος χωρίς με τα χέρια δεμένα δεν μπορούσε να φάει, οπότε φώναζε τις νοσηλεύτριες με το όνομά τους, ζήταγε βοήθεια για να μπορέσει να του δώσει κάποιος νερό, να του δώσει φαγητό. Κύριε Δουλιανίτη, επειδή βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι γυμνός και αν παρατηρήσει κανείς και τις φωτογραφίες, δεν έχει καθαριστεί, δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες. Για ποιο λόγο είναι γυμνός ο άνθρωπος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το ξέρουμε αυτό, πήρατε απάντηση? Κοιτάξτε να δείτε, τις 2 τελευταίες μέρες τον πήγαν σε ένα θάλαμο μόνο του, γιατί έλεγαν οι άλλοι ασθενείς δεν μπορούμε να τον ακούμε, να φωνάζει κλπ. Τον παράτησαν ουσιαστικά στο τελευταίο θάλαμο, οπότε δεν πήγε κανείς να του αλλάξει πάνες, να τον σκεπάσει. Και όπως βλέπετε από τη φωτογραφία, η κουβέρτα είναι πάνω στο κομωδίνο και όχι κάτω στη γη, που σημαίνει ότι τον είχαν σκεπασμένο και έπεσε η κουβέρτα από την κίνησή του. Άρα σημαίνει ότι. Να δούμε, κύριε Δουλιανίδη, με συγχωρείτε. Να δούμε τις απαντήσεις που δεν πήρατε εσείς, μήπως μπορούμε να τις πάρουμε εμείς με τον διοικητή του νοσοκομείου. Ναι. Επικοινωνήσαμε χθες με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Κακαβίτσα. Προς τιμήν του δέχτηκε να βγει σήμερα στην εκπομπή μας. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ από ό,τι μας είπε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε διοικητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έτσι γίνεται στα νοσοκομεία, δηλαδή έχετε καταλάβει εσείς τι έχει γίνει? Να πάρουμε 2-3 πράγματα, γιατί βλέπω ότι από τη σημερινή ομιλία του κύριου Διολιανίτη ήταν ανασκευάζει καταρχήν αυτά που είχε γράψει στο Facebook. Δηλαδή, εδώ πέρα, άμα θέλετε να σας διαβάσω ρητά και συγγνώμη για τις εκφράσεις που έχει χρησιμοποιήσει, μιλάει το σύστημα υγείας του μη Πολάκη, έχει αφήσει αυτόν τον άνθρωπο μόνο του, χεσμένο, κατά λέξη, χωρίς πάνω, πεινασμένο. Το φαγητό έρχεται κανονικά, αλλά με τα χέρια δεμένα δεν μπορεί ούτε να φάει κάποιος και ούτε τον τάισε κάποιος. Εδώ πέρα έχουμε άλλα μας λέει σήμερα ο κ. Ζωλιανίδης. Πείτε μας εσείς, γι' αυτό φιλοξενούμε εσάς. Δεν είναι πολιτικό το θέμα για μας, είναι θέμα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Κοινωνικό. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι ακριβώς έχει γίνει? Βεβαίως, λοιπόν, καταρχήν. Οι εικόνες προφανώς δεν τιμούν κανέναν, αυτές που ανέβηκαν και ανέβασε ο συμπολίτης μας. Γι' αυτό τον λόγο η διοίκηση του νοσοκομείου από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ένοργη διοικητική εξέταση και μάλιστα με κατεπήγοντα χαρακτήρα, δηλαδή μέσα σε ένα 20ήμερο, να πάρουμε μαρτυρίες από όλους όσους ήταν εκεί πέρα και τους προφανώς και τους εργαζόμενους, αλλά και τους πολίτες, να δούμε τι ακριβώς γινόταν. Αυτό που ξέρουμε είναι σίγουρα ότι ο άνθρωπος πάσχει από μια, δεν είναι ασθένεια συγκεκριμένη αυτή, από ένα γεγονός που λέγεται οργανικό ψυχοσύνδρομο, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μετά το χτύπημα που είχε από το τροχαίο δεν έχει καλή επικοινωνία με το περιβάλλον, δεν ξέρει που βρίσκεται και το βασικό δεν έχει γνώση σε αυτόν για να μην βλάψει τον ίδιο τον εαυτό. Γι' αυτό τον δέσατε, μας λέτε. Δεν τον δέσαμε εμείς. Ποιος τον έδεσε? Δεν τον έδεσε το νοσοκομείο. Ποιος τον έδεσε? Τον έδεσαν οι γιατροί. Υπάρχει ότι η ιατρική οδηγία ακριβώς για να μην βλάψει τον εαυτό του. Δεν είναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ψυχιατρικό το νόσημα. Έτσι. Δηλαδή είναι μια ασθένεια η οποία προκαλεί αυτό το γεγονός. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε νευρολογικό πρόβλημα στο παρελθόν και που πιθανά από το χτύπημα να επιδεινώθηκε. Αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε διοικητά, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, αν ήθελε μια τέτοια φροντίδα, δεν είναι λύση να τον έχεις πεταμένο και δεμένο. Προφανώς, ακούστε με λιγάκι, το πεταμένος και οι εκφράσεις αυτές πρέπει να τεκμηριωθούν από την ΕΔΕ. Γιατί η φωτογραφία. Εντάξει, κύριε διοικητά μου, εσείς θα κάνετε την ΕΔΕ. Ο κόσμος όμως που τον είδε και ο κύριος Δουλιανίτης αυτό κατάλαβε. Προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ναι. Η φωτογραφία είναι μια στιγμιαία αποτύπωση. Ο κύριος Δουλιανίτης προφανώς δεν είναι ο μοναδικός μάρτυρας του περιστατικού. 25 μέρες ήταν μέσα. Τώρα σε τι κατάσταση είναι ο ασθενής? Αφήστε μου όμως να πω 5 πράγματα. Εντάξει, κύριε διοικητά μου. Γι' αυτό σας να μιλήσω, να μπορώ να εκφραστώ, να πω 5 πράγματα, άμα θέλετε να διαφέρετε. Δεν σας εμποδίζει κανείς. Προσπαθούμε να μάθουμε σε τι κατάσταση είναι ο ασθενής. Θα με ρωτήσετε, αλλά αφήστε με να πω 2 κουβέντες.
Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν ψυχιατρικός, προφανώς μετά την νοσηλεία του θα πήγαινε σε μια δομή από τις 10 ψυχιατρικές δομές που έχει το νοσοκομείο. Μάλιστα. Ο άνθρωπος αυτός όμως δεν είναι ψυχιατρικός. Και όταν κάποιος έχει πέσει τις τρεις πρώτες μέρες νοσηλείας του, που δεν ήταν δεμένος, που είχε αποκλειστική νοσηλεύτρια, έχει πέσει τρεις φορές και έχει χτυπήσει. Πιθανότητα να πάθει κάτι χειρότερο από αυτό που έχει. Κύριε Κακαβίτσα, μένετε στο δέσιμο και είναι ιατρικό το θέμα. Ας το αφήσουμε. Θα πάμε παρακάτω, το ότι είναι γυμνός ο άνθρωπος πέντε ημέρες σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με από το τι πάσχει. Έτσι δεν είναι? Προφανώς και όχι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ακριβώς. Ξεπερνάμε λοιπόν το δέσιμο που εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα. Γιατί ο άνθρωπος είναι με γάζες και δεν είναι με τους ειδικούς σημάδες που στη φωτογραφία του κ. Βολιανίτη φαίνονται στο κομμωδίνο από πίσω. Έτσι, γιατί είναι δεμένος με γάζες. Είναι το δικό μου θάλαμο, ήταν με ημάντες. Αφήστε τον κ. Βολιανίτη να μας εξηγήσει ο διοικητής. Κύριε Δικτά, Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι γιατί δεν έχει τους σημάδες που είναι από πίσω στο κομμωδίνο. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι είναι γιατί ακριβώς βρίσκεται γυμνός. Το τρίτο κομμάτι είναι αν ενημερώθηκε η κοινωνική υπηρεσία, πότε ενημερώθηκε και τι έκανε για αυτόν τον άνθρωπο. Και το τελευταίο είναι το βασικό, αποκαθήλωναν τον άνθρωπο κάθε 4-5 ώρες για να μην θεωρηθεί αυτή η καθήλωση βασανιστήριο. Αυτά θα τα απαντήσει η ΕΔΕ. Δεν θα τα απαντήσω ούτε εγώ, σε καμιά περίπτωση, ούτε κανείς άλλος. Υπάρχει άνθρωπος που κάνει την ένορκη διοικητική εξέταση. Εντάξει κύριε Ρίκη, τα καταλάβαμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, Και με αυτό να κλείσουμε, ελάτε. Από εκεί και πέρα, το βασικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να βλάψουμε τον εαυτό τους, ακόμα και αποκλειστική νοσηλεύτρια να έχουν δίπλα τους. Έτσι. Σε 2 δευτερόλεπτα έχουν βγάλει, έχουν σκίσει, δηλαδή την γραμμή συμφωνούμε, κύριε Κακαβίτσα, συμφωνούμε ότι δεν είναι εικόνα αυτή για δημόσιο νοσοκομείο. Όμως νομίζω συμφωνούμε. Προφανώς και δεν είναι εικόνα και γι' αυτό διερευνάτε. Μα δεν το συζητάμε αυτό. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά πρέπει να έχουμε το όριο του τι είναι αληθές και τι δεν είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διοικητά.